Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή σας χρονιά. Είμαι η Μαρία Ελένη Νικηφόρου και πάμε να δούμε ειδήσεις από το neakrete.gr. Όχι ένα, αλλά δύο βαρομετρικά χαμηλά σαρώνουν την Κρήτη με το καλημέρα του 2019. Σημαντικά είναι τα ύψη βροχής που σημειώθηκαν στο νησί, όπως σημαντικά είναι και τα προβλήματα που έφερε η κακοκαιρία. Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, σημεία έγιναν απροσπέλαστα για οχήματα και πεζούς, αυτοκίνητα και κάδοι παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά, ενώ άνθρωποι εγκλωβίστηκαν μέσα στα ίδια τους τα σπίτια. Πληκτρολογήστε neakrete.gr και δείτε βίντεο και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Με αίμα βάφτηκε η άσφαλτο στην Κρήτη λίγα μόλις λεπτά πριν την αλλαγή του χρόνου. Το θύμα ηλικίας μόλις 27 ετών εργαζόταν ως delivery, προκειμένου η οικογένειά του να περάσει μια όμορφη πρωτοχρονιά, καθώς ο άνδρας ήταν πατέρας δύο μικρών παιδιών. Πρόκειται για τον 58ο και τελευταίο άνθρωπο που έσβησε στην άσφαλτο της Κρήτης μέσα στο 2018, ενώ ευχή όλων είναι, κατά το νέο έτος, να θρηνήσουμε όσο το δυνατόν λιγότερους νεκρούς από τροχαία δυστυχήματα. Τραγικές είναι οι στιγμές στη Δανία, καθώς αρκετοί είναι οι νεκροί και ακόμη περισσότεροι οι τραυματίες έπειτα από σιδηροδρομικό δυστύχημα. Το δυστύχημα σημειώθηκε στη Μεγάλη Γέφυρα που συνδέει τα νησιά Ζήλαντ και Φιν, όταν αντικείμενα και καλύματα από εμπορική αμαξοστοιχεία χτύπησαν το επιβατικό τρένο, αφότου παρασύρθηκαν από ισχυρούς ανέμους. Ακολουθήστε το neakrete.gr σε Facebook, Instagram και Twitter για περισσότερες ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο. neakrete.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου.